φίλες, φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε, καλησπέρα, καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Για τους καινούριους, το όνομά μου είναι Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε και τα βιντεάκια μου, υπάρχει μια πλούσια βιβλιοθήκη με πάρα πολλά πράγματα, με πολύ ωραία βιντεάκια, με πολύ ωραία έτσι, δουλειές με μεράκι. Και καλώς ήρθες στο κανάλι και μην ξεχάσεις, κάνε μια εγγραφή, κάνε ένα like, κάνε και ένα comment αν είσαι καινούριος. Καλώς ήρθες και στην παρέα μας. Είναι καλό να κάνεις την εγγραφή σου, διότι έτσι βοηθάς και το κανάλι να μεγαλώσει και βεβαίως να κάνουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Επίσης, υπάρχει το εξής. Στο site μου έχει ανανεωθεί, έχω ανανεώσει το site μου, έχω βάλει καινούργια πράγματα. Έχουν διορθωθεί κάποια πραγματάκια όσον αφορά στο διάβασμα τριών καρτών. Πλέον υπάρχει και το διάβασμα και της μίας κάρτας. Και όχι μόνο αυτό, η καινούργια έκπληξη που σας ετοιμάζω και πολύ σύντομα θα είναι και αυτή έτοιμη είναι, αν μπείτε θα τη δείτε να υπάρχει, είναι το μαντίο, online μαντίο. Πάρτε όμορφες απαντήσεις στα θέματα και στα προβλήματα τα οποία σας προβληματίζουν, πάρτε ένα έμπνευση, πάρτε ένα κίνητρο, δείτε λοιπόν μέσα από αυτό το πολύ, στο site μου, έτσι, θα δείτε εδώ, θα βάλω και το link, μέσα από το μαντίο, online μαντίο, να παίρνετε τις απαντήσεις σας. Κάτι σαν την παλιά πυθία στα αρχαία χρόνια, ας το πούμε. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα. Το μαντίο, οι απαντήσεις προέρχονται από κρυστάλλους, από ζώδια, από κάρτες ταρό, από συμβολισμούς, έτσι. Λοιπόν, και κάποια κομματάκια από προφητικές, ας το πούμε έτσι, συμβολισμούς και όνειρα. Πάμε όμως τώρα στο θέμα μας, να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω απλώσει ακόλουθους, υπότες, βασίλισσες, βασιλιάδες. Τι θα κάνουμε. Δεν είναι το βασιλιάδες βασίλισσες, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πρωτότυπο. Λέγεται, στα αγγλικά λέγεται royalty spread, στα ελληνικά ονομάζεται η βασιλική οδός, βασιλικές συμβουλές. Σε οποιοδήποτε θέμα λοιπόν σας απασχολεί, θα μας δώσουν απαντήσεις ο ακόλουθος, ο υπότης, η βασίλισσα και οι βασιλιάδες. Πώς θα το κάνουμε. Θα τα ανακατέψω, θα ανακατέψω, θα ανακατέψω, θα ανακατέψω, θα ανακατέψω και θα επιλέξω, όπως θα δείτε μέσω από το διάλεξη μια κάρτα, τέσσερις κάρτες, οπότε και εσείς θα επιλέξετε τέσσερις κάρτες και στην πρώτη σειρά θα υπάρχει μία κάρτα από έναν, στην τύχη του το λέω, από έναν ακόλουθο, μία κάρτα από έναν υπότη, μία κάρτα από μια βασίλισσα και μία κάρτα από έναν βασιλιά. Αυτοί οι τέσσερις, επειδή έχουν πάρα πολλές πληροφορίες, ο καθένας ξεχωριστά θα σου δώσει την απάντησή του για το θέμα το οποίο σε απασχολεί. Ό,τι και να είναι αυτό. Ένα ερώτημα. Βέβαια, εννοείται, το αφήνουμε ελεύθερο. Μπορεί κάποιος να επιλέξει ένα deck, δύο deck, τρία deck, τέσσερα deck. Είναι ελεύθερο. Μπορεί να θέλει να περιμένει μέχρι το τέλος του βίντεο πώς θα εξελιχθεί. Είναι ελεύθερο, είναι μια χαρά. Πάμε όμως τώρα λοιπόν να ανακατέψω εγώ και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη διαδικασία μας. Λοιπόν, εδώ είναι ετοιμασμένα η βασιλική αυλή, ας το πούμε. Πρώτο πακετάκι, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Τι είναι αυτό που θα επιλέξετε, ποιο θα επιλέξετε, ποιο είναι εκείνο που σας κάνει αυτή τη στιγμή, σας ελκύει περισσότερο, αυτό και θα επιλέξετε. Και θα πάρουμε τις απαντήσεις πάνω στο θέμα, στα θέματα τα οποία σας απασχολούν, όποιο και να είναι το θέμα. Θα απαντήσει το κάθε πακετάκι ο καθένας από αυτούς που ανήκουν στην αυλή με το δικό του τρόπο. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο πακετάκι. Εντάξει, εγώ έχω επιλέξει το τρίτο πακέτο. Θα επιλέξω και εγώ μαζί σας για να δούμε μαζί και τι γίνεται. Εγώ έχω επιλέξει το τρίτο πακέτο. Εδώ είναι το πρώτο πακέτο και πάμε λοιπόν στο θέμα το οποίο σας απασχολεί και έχουμε έναν ακόλουθο, θα τα φέρω και κοντά, έναν ακόλουθο γης. Έχουμε έναν υπότη ξυφών, έχουμε μία βασίλισσα κούπα και έχουμε επίσης και έναν βασιλιά κούπα. Αυτοί οι δύο είναι συμβατοί. Ωραία λοιπόν. Η πρώτη κάρτα με τον ακόλουθο σου λέει τι πρέπει να μάθεις για την κατάσταση στην οποία εσείς περνάμε. Από πίσω κρύβεται ένας ζυγός. Το κρυφό ζώδιο αυτής της κάρτας είναι ένας ζυγός. Από την άλλη, βεβαίως, ναι, κρύβονται τα ζώδια της γης γενικότερα. Είναι μια κάρτα προσφοράς, είναι μια θετική κάρτα. Υπάρχουν από πίσω τα γράμματα λάμδα και β, εάν σας κάνει κάπου κλικ, σε όνομα επώνυμο,
η κατάσταση, οτιδήποτε, η επωνυμία κτλ. Κρύβεται από πίσω ο αριθμός, είναι ο αριθμός 6 και ο αριθμός 8. Εδώ σου λέει ότι αυτό που πρέπει να μάθεις είναι ότι είναι το πρακτικό κομμάτι γενικότερα, δηλαδή αυτό το οποίο σε απασχολεί. Έχει μια πρακτικότητα. Μπορεί να πάρει μια μορφή πρακτικότητας, μπορεί να γίνει κάτι ρεαλιστικό, κάτι πρακτικό, ή είναι τόσο δύσκολο που δεν μπορεί να το βάλουμε σε μια σειρά, ας το πούμε. Και βέβαια εδώ λέει ότι το πρώτο βήμα είναι η πρόθεση. Ναι, είναι η πρόθεση, και όταν βάλουμε την πρόθεση και όταν μέσα μας αυτό ενδυναμώσει, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Βέβαια είναι μια θετική κάρτα και είναι μια κάρτα προσφοράς, είναι μια καλοσυνάτη κάρτα και επίσης είναι και μια κάρτα η οποία προσφέρει, αλλά όμως λέει, γιατί εδώ είναι στο ύψος του κεφαλιού, σημαίνει ότι πρέπει και να σκεφτούμε κάποια πράγματα πρώτα. Άρα, στο πρώτο κομμάτι είναι μαθαίνω. Μαθαίνω αυτό το οποίο με απασχολεί, μαθαίνω περισσότερες πληροφορίες και αν μπορώ να το λύσω ή όχι. Και θα ακούσουμε κλισέ, ναι, δεν λύνεται, δεν κάνει. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι πρέπει τότε να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις. Το δεύτερο που έρχεται σαν πληροφορία είναι ο υπότης ξυφών. Έρχεται, είναι το γρήγορα. Πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό, και μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο υπότης ξυφών εδώ σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω πάρα πολύ γρήγορα. Από πίσω κυρίως είναι η δίδυμη, εννοείται βέβαια ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, όπως είναι ο υδροχόος και ο ζυγός. Αφορά γράμματα ανθρώπων με α, ω, κ. Μπορεί να γίνει δόλιος, ύπουλος, κακότροπος. Όμως έχει ένα μήνυμα το οποίο λέει σχετικά με το χρόνο, τόλμα, αλλά λέει μη χάσεις τον εαυτό σου. Τόλμησε το, βάλ το μπροστά, να το δω. Τόλμησε το, αλλά μη χάσει. Πω, ζούμε. Λοιπόν, τόλμα, αλλά μη χάσει τον εαυτό σου. Τολμάμε, βέβαια εδώ λέει ότι σε επίπεδο χρόνου, αυτό το οποίο θα αναλύσεις και θα μάθεις, μπορείς πολύ γρήγορα και να το λύσεις. Θέλει μια ορμή, θέλει μια δυναμική, θέλει μια δύναμη από μέσα σου. Δεν θα το κάνεις με δόλιο τρόπο, δεν θα το κάνεις με πονηρό τρόπο, αλλά αυτό το οποίο όμως σου λέει ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ δύναμη και να ξεχωρίσεις. Για να ξεχωρίσεις τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Διότι αυτός ο υπότης, ένα θετικό που έχει στη θετική του δόνηση, είναι ότι μπορεί να κόψει και να ξεχωρίσει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Οπότε στο θέμα που σας απασχολεί, πρέπει να το ξεκαθαρίσετε τι είναι πραγματικότητα, τι είναι μόνο λόγια, τι είναι φήμη, τι είναι κουτσομπολιό, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και αυτό ισχύει για όλα τα ρηξίματα, εννοούμε δηλαδή, ισχύει αυτή τη στιγμή για καταστάσεις και για θέματα αγάπης και για θέματα έρωτα και για θέματα επανασυνδέσεων και για θέματα επαγγελματικά, οτιδήποτε, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Γιατί αυτή είναι και η δουλειά του συγκεκριμένου ανοίγματος για να σας δώσει συγκεκριμένες κατευθείαν απαντήσεις στο θέμα. Έρχεται λοιπόν μια βασίλισσα. Τι χρειάζεται, εδώ είναι οι βοήθειες. Μια βασιλίσσα πάντα έρχεται ως βοηθητικό κομμάτι, έρχεται να βοηθήσει αλλά και να φροντίσει. Εδώ έχει βγει μια βασίλισσα κούπα. Μιλάει τώρα για σχέσεις. Έχουμε μια Αφροδίτη, η οποία η Αφροδίτη ως πλανήτη στην αστρολογία είναι για θέματα ανθρωπίνων σχέσεων. Κυρίως αυτή η κάρτα αφορά καρκίνους, ζώδια, οροσκόπο, μεσουράνημα, αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, όπως είναι Σκορπιός και Ιχθύς. Εδώ λέει, είναι μια πολύ αγαπημένη βασίλισσα, είναι μια καλοσυνάτη, μιλάει για βοήθειες και για διέστηση. Θέλει να πει επίσης ότι έχοντας αυτές τις πληροφορίες εδώ από αυτούς τους υπόλοιπους δύο, μιλάει και λέει ότι ξέρεις κάτι, για να πάρεις βοήθειες, για να φροντίσεις το θέμα σου, για να μπορέσεις να δεις τι θα κάνεις, χρειάζεσαι διέστηση και βέβαια καλές σχέσεις με τους ανθρώπους, φίλους, φίλες, ξέρετε. Πολλές φορές όταν μας απασχολεί κάτι, λέει αυτή η βασίλισσα, τότε αν πάμε στον άνθρωπο που αγαπάμε, που εμπιστευόμαστε, στο φίλο μας, στη φίλη μας, στον κολλητό μας, στον ξάδερφο, οτιδήποτε είναι, και του πούμε την άποψή μας, αυτή η άποψη που θα ακούσουμε και θα μάθουμε μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να αγγίξουμε την αλήθεια και τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς. Εδώ λέει η ευλογία της αγάπης. Είναι πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε οποιοδήποτε τομέα, σε όπου και αν βρίσκεστε, είτε επαγγελματικά είτε ερωτικά, χωρίς αγάπη δεν υπάρχει στήριξη. Δεν υπάρχει πρόοδος.
Αν δεν υπάρχει αγάπη, όλα καταραίουν. Και δείτε πως σιγά σιγά όλο το οικοδόμημα αρχίζει και παίρνει μια μορφή και λέει εδώ πέρα. Μάθε, είναι πρακτικό. Ξεχώρισε την αλήθεια και το ψέμα. Αγάπη. Υπάρχει αγάπη ή αυτό που νομίζεις νιώθεις εσύ αγάπη, αλλά ο άλλος λέμε δεν νιώθει αγάπη. Και εσύ και στις συνεργασίες, εκεί που βρίσκεσαι, που εργάζεσαι. Αισθάνεσαι άνετα, περνάς καλά ή όλα είναι χάλια και μαύρα. Δεν εννοούμε σε θέμα ευθυνών ή σε θέμα εργασίας, αν υπάρχει πολλή δουλειά ή όχι, εννοούμε σε συνεργασία με ανθρώπους. Έχεις έναν καλό προϊστάμενο ή είναι στριμάδι. Όλα αυτά λοιπόν. Και το επόμενο λοιπόν είναι ένας βασιλιάς. Ο βασιλιάς, α, εδώ πέρα επίσης ξέχασα να πω ότι υπάρχει ο αριθμός 5 και 3, εδώ υπάρχει ο αριθμός 3 και 8, ο οποίος μας κάνει και το 11, αν σας αφορά, αν κάποιος σας αφορά. Τώρα, ο αριθμός 11 σημαίνει επίσης, εδώ, ναι, ο αριθμός 11 επίσης σημαίνει και το γράμμα λάμδα, αν υπάρχει κάποιος κάποια που γνωρίζετε εσείς με το γράμμα του λάμδα. Πάμε στο βασιλιά, είναι ο βασιλιάς Κούπα. Ο βασιλιάς Κούπα λοιπόν λέει εδώ κάτι πρέπει να ελέγξεις, γιατί ο βασιλιάς σημαίνει έλεγχος, ελέγχω, εξουσιάζω, και λέει να το καταφέρεις, να το προσπαθήσεις, αλλά δες και τι μάθημα θα πάρεις, γιατί πάντα ένας βασιλιάς σημαίνει και μάθημα. Εδώ λοιπόν από πίσω έχουμε το 37, το 3 και το 7 μας κάνει 10, μας κάνει πάλι 1. Τα γράμματα τα οποία μας απασχολούν εδώ πέρα είναι το νι και το δέλτα. Κυρίως υπάρχει ένας σκορπιός εδώ από πίσω. Βεβαίως και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού εννοείται, αλλά κυρίως αυτή η κάρτα, αυτό αντιπροσωπεύει. Και σημαίνει επίλυση και ενδιαφέρον. Για να λύσουμε κάποια πράγματα ή για να μπορέσουμε να φτάσουμε στις αλήθειες μας, πρέπει πρώτα να δείξουμε το ενδιαφέρον και μετά να το επιλύσουμε. Πολύ σοφό, δεν είναι? Και εδώ το μήνυμά του είναι ότι καλά τα πλούτη και η δύναμη, αλλά καλύτερο να σε αγαπάνε. Είναι ένα μήνυμα, πολύ σοφό μήνυμα, πολύ σοβαρό μήνυμα, ότι όπου και αν βρισκόμαστε, σε οποιοδήποτε τομέα, είτε πρόκειται για ερωτικά, είτε πρόκειται και είτε για επαγγελματικά, όταν σε αγαπάνε, οι σχέσεις καλυτερεύουν, σε στηρίζουν, σε βοηθάνε, και εννοείται βεβαίως έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω σου και σε βοηθάνε να προχωρήσεις στα θέματά σου. Τώρα εδώ βέβαια, αυτός ο βασιλιάς λέει ότι το μάθημα, όπως και αυτή η βασίλισσα, γιατί αυτοί οι δύο είναι του νερού και είναι πολύ σκληρό το νερό εδώ. Αυτοί οι δύο λοιπόν μιλάνε για αγάπη, μιλάνε για διέστηση, μιλάνε για βαθύτητα, μιλάνε για συναίσθημα, και πρέπει εσείς λοιπόν οτιδήποτε σας απασχολεί να ελέγξετε το συναίσθημα. Υπάρχει απογοήτευση, χρειάζεται ένας έλεγχος. Υπάρχει κατήφια, χρειάζεται ένας έλεγχος, διότι όταν το συναίσθημα βγαίνει πάνω από τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος γίνεται μαριονέτα του συναισθήματος. Δεν λέμε να γίνουμε ψυχροί, έτσι, γιατί αυτός ο βασιλιάς είναι όριμος και έχει καταφέρει και έχει ελέγξει το συναίσθημα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει συναισθήματα, δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνεται, σημαίνει ότι μπορεί και το ελέγχει με κάποιο τρόπο. Και χρησιμοποιεί τη λογική, τη διάνοια, την αγάπη και τη διέστηση, και φτάνει σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αυτά είναι που λένε τα χαρτιά, αυτή είναι η βασιλική όδος. Για εσάς που επιλέξατε λοιπόν την πρώτη επιλογή, του διάλεξε μια κάρτα, στα θέματα τα οποία εσείς σας απασχολούν. Ωραία ως εδώ. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο επόμενο. Λοιπόν, θα τα μαζέψω. Θα τα αφήσω εδώ. Ας το αφήσω ανάποδα εδώ πέρα. Μάλλον δεν ξέρω αν ενοχλεί. Ας το αφήσουμε εδώ πέρα και βλέπουμε. Ας έρθει η δεύτερη επιλογή. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Έχουμε έναν ακόλουθο μπαστούνι. Έχουμε λοιπόν έναν υπότι κούπα. Μάλιστα. Έχουμε μία βασίλισσα μπαστούνι και έχουμε και έναν βασιλιά μπαστούνι. Πάρα πολύ ωραία. Στο θέμα λοιπόν που σας απασχολεί, για όσους επιλέξατε το δεύτερο ντεκ, εδώ τι αρχίζει και μιλάει και μας λέει. Μπορεί να προβληματίζεστε σε θέματα με το παιδί σας, με τα παιδιά σας. Τι θα κάνουν, πού θα πάνε, ποιο είναι το μέλλον τους. Αφορά κυρίως κρύους αυτή η κάρτα, βεβαίως και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Από πίσω κρύβει το αριθμός 2 και 6. Μας κάνει βέβαια και το 8. Τα γράμματα λάμδα και βήτα. Μπορεί να είναι κάποιος συγγενής, μπορεί να είναι κάποιο παιδί, μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί, αλλά είναι για να μας βοηθήσει, διότι φέρνει νέα. Και εδώ σημαίνει και επιτυχία. Φαίνεται λοιπόν ότι εσείς αυτό
αυτό το οποίο αναζητάτε είναι μια επιτυχία. Είναι η επιτυχία, λέμε, των παιδιών στις Πανελλήνιες, είναι η επιτυχία σε ένα πανεπιστήμιο, είναι στο πτυχίο. Κυρίως από εκεί περιστρέφεται. Εκεί είναι κυρίως. Αν δεν είναι αυτό, τότε αφορά εσάς και το καινούριο που θέλετε να κάνετε. Εδώ λέει ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ακόμα και για εσάς αυτό το οποίο σας απασχολεί, δηλαδή μια καινούρια εργασία, ένας καινούριος έρωτας, μια καινούρια γνωριμία, μια συντροφικότητα, ένα καινούριο επάγγελμα, ένα άνοιγμα, ό,τι και να είναι, ποτέ, μα ποτέ, λέει εδώ, δεν είναι αργά. Ήρθε η στιγμή να γίνει ένα νέο ξεκίνημα. Ξεκινάμε πολύ επιδοφόρα, βεβαίως, και ο υπότης αυτός είναι πολύ καλός. Ο υπότης, γιατί εδώ είναι το μάθε, εδώ μαθαίνουμε λοιπόν για αυτά τα πράγματα και μιλάμε και για δύναμη. Εδώ λοιπόν υπερισχύουν τα μπαστούνια, υπερισχύει η δύναμη, υπερισχύει η φωτιά, υπερισχύει η κινητικότητα, υπερισχύει το πάθος, υπερισχύει ο δυναμισμός. Εδώ πάμε λοιπόν, σημαίνει πόσο γρήγορα. Εδώ δεν είναι και πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ σημαίνει ένας ρυθμός, μάλλον στο ρυθμό στην κατάλληλη στιγμή. Εδώ ο υπότης λέει γρήγορα, αλλά όταν εγώ νιώσω ότι πρέπει να πάω πιο γρήγορα. Γι' αυτό και το άλογο έχει ένα ρυθμό σχετικά γρήγορα, στο πούμε. Εδώ από πίσω κρύβονται οι ηχθείς, είναι ένας καλός σκοπός, το 3 και το 9 κρύβεται από πίσω, είναι ένας εραστής ή μπορεί να είναι οι θετικές καλές σκέψεις. Εδώ μας αφορά τα γράμματα, είναι το K, το Β, το Α και το λάμδα και το μήνυμα που μεταφέρει είναι της αγάπης στο καινούριο όνειρο. Της αγάπης στο καινούριο όνειρο. Εδώ σαν να θέλει να πει ότι μπορεί να υπάρχει μια νέα σχέση, ένα καινούριο ξεκίνημα ή μια αγάπη η οποία είναι και λίγο ονειρική. Δηλαδή, μπορεί εσάς να σας προβληματίζει μια σχέση η οποία για κάποιο τρόπο, αν και είναι πολύ καλός ο σκοπός που μπορεί να έχετε εσείς, παρόλα αυτά, ή και ο άλλος που ενδιαφέρεστε μπορεί να είναι σε ένα ονειρικό μόνο επίπεδο. Να μην έχει πάρει ακόμα σάρκα και οστά. Να μην έχει πάρει αυτό το ρεαλισμό που εσείς θέλετε. Και εδώ φτάνουμε τώρα να πάμε στην βασίλισσα η οποία φροντίζει. Είναι μια πολύ δυνατή βασίλισσα, μια από τις πιο δυνατές, η οποία είναι δυναμική. Από πίσω υπάρχει κρύος και λέων κυρίως, βέβαια και το υπόλοιπο και το ξώτης και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς. Λοιπόν, εδώ αυτό το οποίο αφορά είναι μια δασκάλα, είναι πολύ σοφή, αφορά τα γράμματα μ και γ, κρύβει το αριθμός 2 και 4 που μας κάνει και 6, είναι πολύ διαισθητική, είναι πολύ ισχυρή, είναι ανανεώνεται, μπορεί να ανανεωθεί, δηλαδή έχει τη δύναμη της ανανέωσης, φροντίζει τον εαυτό της, έχει το κίτρινο έντονο χρώμα που σημαίνει επιθυμία και δύναμη και επιθυμία για επιτυχία. Η μαύρη γάτα μπορεί να είναι ή στο θετικό που σημαίνει διέστηση και προστασία από κακά πνεύματα, ας το πούμε, ή μπορεί όμως να είναι και κακό. Και η μαύρη γάτα να είναι πραγματικά η γρουσουζιά αυτή, δηλαδή να είναι γρουσούζα, να είναι κακίστρο που λένε. Αν έχετε μία τέτοια γυναίκα, το πιθανότερο είναι να σας ζηλεύει πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο που κοιτάζει το βασιλιά. Αγνοεί τους άλλους, μπορεί να είναι μια μάνα, μπορεί να είναι μια προϊσταμένη, μπορεί να είναι μια αντίζηλος, αγνοεί τους άλλους και κοιτάζει το αρσενικό στοιχείο, κοιτάζει το βασιλιά της. Μπορεί να είστε και εσείς βεβαίως, έτσι. Το μήνυμα που μεταφέρει είναι η σοφία του να αποκαλύψεις τα εσωτερικά πλούτη των άλλων. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι μια σοφή τέτοια βασίλισσα μπορεί και βγάζει τη θετική ενέργεια των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή μπορεί να βγάλει τα θετικά χαρακτηριστικά αυτού του βασιλιά. Σε αντίθετη περίπτωση βγάζει τα αρνητικά. Είναι πολύ χειριστική. Αυτή εδώ είναι πολύ χειριστική. Είναι πανούργα. Αυτά είναι που πρέπει να μάθετε και αυτά είναι που πρέπει να φροντίσετε. Γενικά φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο ελκύεται εσείς, ενώ εδώ είναι πολύ άγνες οι προθέσεις, ελκύεται όμως μία γυναίκα η οποία μπορεί να είναι και τα δύο. Μπορεί να είναι και πανούργα, μπορεί να είναι όμως και καλή. Και φυσικά και να υποκρίνεται. Δείτε το αυτό λιγάκι, γι' αυτό και λέγεται και το νερό της φωτιάς. Το νερό που σημαίνει και το συναίσθημα, αλλά και το πάθος. Και το θετικό του νερού, αλλά και η παγωμάρα. Αυτή μπορεί να γίνει και πολύ παγωμένη, άμα την παρατηρήσετε. Εδώ πέρα μπορεί να γίνει και πολύ ανέκφραστη και παγωμένη. Ναι, δεν είναι μόνο η βασίλισσα κούπα που μπορεί να γίνει, ούτε η βασίλισσα ασπαθή που μπορεί να γίνει και αυτή ανέκφραστη. Γίνεται και αυτή και μέσα της μπορεί να βράζει πραγματικά. Ενώ η βασίλισσα ασπαθή μπορεί να είναι ψυχρή. Εδώ πάμε τώρα. Πάμε στο βασιλιά.
Εδώ λοιπόν έχουμε έναν βασιλιά που είναι πρόθυμος να βοηθήσει. Αλλά η βοήθειά σας περνάει μέσα από αυτήν εδώ πέρα. Αυτή είναι το σημείο κλειδί. Αυτός λέει για βοήθειες. Ναι, να βοηθήσω, να κάνω, ξεχασιάρης, μπορεί να ξεχάσει. Όχι ότι το κάνει επίτηδες, δηλαδή, ναι, θα βοηθήσω και το λέει πονηρά, ναι, θα βοηθήσω και μεταφεύγει, αμολά η λάσπη που λένε. Θέλει να βοηθήσει. Κυρίως Λέων, το σύμβολο του Λέοντα, βέβαια αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς, αλλά κυρίως Λέων. Η Σαλαμάνδρα σημαίνει και εδώ διέστηση. Σημαίνει βοήθεια, θέλει να βοηθήσει. Αριθμός 2 και 3. Αυτός ο βασιλιάς είναι πολύ μαγνητικός. Είναι πολύ όμορφος. Αν τον παρατηρήσετε λίγο, είναι υπερποιημένος. Άμα τον δείτε εδώ με τα μαλάκια του, τα κάτω και τα λοιπά, εντάξει, μια άλλη εποχή, αλλά δείχνει ότι είναι περιποιημένο. Βεβαίω σε μια θέση ιδιαίτερη που μπορεί και εύκολα να σηκωθεί, διότι είναι ετοιμοπόλεμο. Αν παρατηρήσετε, το ραβδί το κρατάει πολύ σφιχτά, με πάρα πολύ δύναμη. Το κρατάει ανάλαφρα, διότι είναι και ο ίδιο ανάλαφρο και είναι και πολύ άνετο με τον εαυτό του. Εδώ λοιπόν λέει αυτοπεποίθηση και ρίσκο. Λέει λοιπόν σε εσάς αναπάντηση, γιατί έχετε φτάσει από όλη αυτή τη διαδικασία, από όλες αυτές τις πληροφορίες, φτάσατε στην πύγη που λένε και σας λέει, έχεις αυτοπεποίθηση, μπορείς να πάρεις ρίσκα. Αν δεν μπορείς, τότε δεν έχει νόημα. Και πολλές φορές σε εμάς στους ανθρώπους πιάνει μία έτσι πάνω σε χάρη ερωτήσεις, θα τα καταφέρω, να αλλάξω, να πάω ή να μείνω εδώ που είμαι για ασφάλεια. Σε θέματα αγάπης, σε θέματα σχέσεων, να μείνω για ασφάλεια. Ας μείνω για ασφάλεια, αφού ξέρω τι γίνεται. Αλλά μέσα σας όμως δεν αισθάνεστε αυτό. Εδώ αυτός ο βασιλιάς λέει για ρίσκα. Μιλάει για αυτοπεποίθηση, μιλάει για δύναμη. Άρα στο πρόβλημα, στον προβληματισμό, σε αυτό το οποίο εσάς σας απασχολεί, μπορείτε να φτάσετε σε αυτό το κομμάτι, μάλλον στην επίλυση αν θέλετε, ή σε μια έμπνευση, με το να πάρετε ρίσκα. Ναι, η διαδρομή σας, αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια είναι καλά. Έχετε καλό σκοπό, έχετε βοήθεια, έχετε στήριξη, έχετε ενέργεια. Έχετε μια βασίλισσα εδώ πέρα μπαστούνι, η οποία μπορείτε να την αλλάξετε. Μπορείτε να έρθετε με το μέρος της και τότε αυτή θα σας επιτρέψει να δείτε τον βασιλιά. Τι σημαίνει αυτό συμβολικά? Θα σας επιτρέψει να πάρετε βοήθειες. Θα σας επιτρέψει να λύσετε το θέμα σας μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά είπαμε είναι πολλά τα μπαστούνια εδώ, είναι πολύ φωτιά, θέλει πολύ δύναμη και πάρα πολύ επιμονή από εσάς. Και τότε ναι, μπορείτε να προχωρήσετε και να το καταφέρετε. Οπότε έτσι προχωράει η επίλυση, έτσι γίνεται μέσα από αυτόν λοιπόν τον βασιλιά. Για να προχωρήσουμε τώρα, να πάμε να τα μαζέψω και να πάμε στο επόμενο ρίξιμο λοιπόν, να τον βάλουμε εδώ πέρα. Πάμε στην τρίτη επιλογή. Αυτή την επιλογή έχω κάνει και εγώ στο θέμα το οποίο με απασχολεί. Λοιπόν, και έχουμε. Όπα. Μισό λεπτό. Να τα φέρω, να τα ισιώσω λιγάκι. Έχουμε λοιπόν έναν ακόλουθο ξυφών. Έχουμε έναν υπότι. Πεντάκτινο. Έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτινο, η οποία συνεννοείται πολύ καλά με αυτόν εδώ πέρα. Και βεβαίως εδώ έχουμε μία ισοπαλία. Έχουμε και έναν βασιλιά ξυφών. Τι σημαίνει τώρα εδώ πέρα, ελάτε να δείτε πώς βγαίνουν. Λοιπόν, ο ακόλουθος σημαίνει μάθε. Τι πρέπει να μάθεις, όταν βλέπουμε τον ακόλουθο εδώ, τι πρέπει να μάθεις. Έχουμε μια Αφροδίτη εδώ πίσω. Αφροδίτη σημαίνει σχέσεις, άρα σημαίνει θέματα σχέσεων. Υπάρχει μια αντιζηλία, υπάρχει πολλή ζήλια. Ζηλεύουν εσάς, ζηλεύει ο σύντροφός σας, σας ζηλεύουν για τη θέση εργασίας που έχετε. Γενικά υπάρχει μια ζήλια. Ζηλεύουν εμένα για το κανάλι. Τι λέμε, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο αριθμός 5 και 4, βέβαια υπάρχει και το 9 από πίσω, σαν νούμερα τα οποία μας αποφορούν, και βεβαίως υπάρχει το λάμδα και το β. Και βεβαίως μπορεί να αφορά και ζώδια εδώ πέρα του αέρα, τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά ίσως απέναντί σας, διότι αυτή είναι μια δύσκολη κάρτα. Σημαίνει μάθηση, σημαίνει να μάθω, αλλά όμως μαθαίνω μέσα από κουτσομπολιό, μαθαίνω μέσα από φήμες, δύσκολα πράγματα. Δεν είναι και τόσο καλή κάρτα ο υπότης, συγγνώμη, ο ακόλουθος ξυφών δεν είναι και τόσο καλή κάρτα. Λέει όμως εδώ, όταν λέει όμως θα είσαι έτοιμος, τότε θα έρθει. Εδώ σημαίνει για μια προετοιμασία. Αυτός εδώ προετοιμάζεται.
κρατάει το σπαθί, αρχίζει και μαθαίνει, μαθαίνει πώς να το χειρίζεται, μαθαίνει τι θα κάνει, είναι ψηλά για την ώρα που σημαίνει και μια αυτοπεποίθηση, δεν έχει, έχει πάρει μια στάση ψηλοαμυντικοεπιθετική, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι έτοιμος, έτοιμη και να χτυπήσει, αφού δει όμως τι θα κάνει ο άλλος. Αυτή είναι μια κάρτα πολύ ισχυρή, που σημαίνει ότι αντιδρώ στο ερέθισμα ανάλογα με το τι θα κάνει ο άλλος. Δηλαδή, η δική σας αντίδραση εξαρτάται από έναν άλλον άνθρωπο. Αν σας φερθούν άσχημα, εννοείται ότι και εσείς αντιδράσετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά η αντίδραση εδώ σημαίνει εξαρτάται από έναν άλλον άνθρωπο. Πολύ σημαντικό. Το αφήνουμε λοιπόν εδώ πέρα. Πάμε εδώ πέρα στον υπότη μας. Εδώ ένας πολύ καλός υπότης, καλόκαρδος. Γιατί ο υπότης πεντάκτηνο είναι ένας καλόκαρδος υπότης. Αφορά κυρίως το ζώδιο Παρθένο. Βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, εγώ καιρούς Παρθένους, όπως είπαμε και Ταύρους. Τα νούμερα είναι το 6 και το 7, δείτε πού κολλάνε σε εσάς τη ζωή σας και φυσικά εννοείται το κάπα, το λάμδα, το άλφα και το βήτα σαν γράμματα τα οποία μπορεί να παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ λέει εγώ έχω την αποστολή μου, θα τη φέρω εις πέρας, θα πάω και το μήνυμά του είναι όχι γρήγορα, θα κάνω αυτό που θέλω με το δικό μου ρυθμό, αργός αλλά σταθερός. Θα ξαποστάσω, θα ξεκουραστώ και θα ξαναξεκινήσω. Εδώ τώρα βέβαια λέει ότι το μυστικό της επιτυχίας είναι η επιμονή στο σκοπό. Αυτό το μήνυμα είναι που φαίνει αυτός ο υπότης και λέει δεν έχει σημασία αν θα πας γρήγορα ή αργά. Επιμονή να έχεις. Μπορεί να τρέχεις με 100 χιλιόμετρα και να μην φτάσεις στο στόχο σου. Μπορεί να πηγαίνεις όμως με 80 πιο αργά αλλά να φτάσεις στο στόχο σου. Τι είναι το, αυτό όμως που είναι σημαντικό? Η επιμονή. Επιμένουμε λοιπόν λέει, επιμένουμε στο στόχο και έρχεται με αυτό το μήνυμα να το μεταδώσει σε αυτή τη βασίλισσα. Και αυτοί οι δύο λοιπόν εδώ τα βρίσκουν πολύ καλά. Ο υπότης με τη βασίλισσα τα έχουν βρει πολύ καλά. Εδώ έχουμε έναν αέρα της γης και εδώ έχουμε ένα νερό της γης. Ο αέρας σημαίνει και σκέψεις, διότι αυτό σκέφτεται, εδώ σημαίνει και αισθάνεται. Για να δούμε τη βασίλισσα, για να πάμε να δούμε τη βασίλισσα. Υπάρχει ο αριθμός 66 από πίσω, γράμματα μη και γάμα. Ζώδιο κυρίως εδώ από πίσω είναι ο εγώκερος. Βέβαια εννοείται ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζώδια της γης. Γι' αυτό υπάρχει και μια κατσίκα εδώ, αν παρατηρήσετε. Εδώ είναι μια κατσίκα πάνω στο θρόνο. Εγωκερίνες δηλαδή. Αλλά δεν είναι και τόσο 100% απαραίτητο. Και βεβαίως λέει ότι είναι ίσως μια μητέρα, μια μητρική φιγούρα, μια παρόντρηση. Και βεβαίως δεν έχει να κάνει μόνο με τη μητέρα μας. Μπορεί να έχει να κάνει με τη σύντροφό μας, τον σύντροφό μας. Μπορεί να έχει να κάνει τα χαρακτηριστικά ή ανθρώπων που μας αγαπάνε και ανήκουν σε ζώδια της γης. Αυτή λοιπόν εδώ, αυτή εδώ πέρα η βασίλισσα, είναι πρόθυμη να βοηθήσει. Έχει ακούσει για την αποστολή σας, έχει ακούσει για το χρόνο σας, σας δίνει σημασία, αλλά μπορεί όμως αυτή η βασίλισσα να γίνει και απαθής. Μπορεί να γίνει, και, δηλαδή, να γίνει απαθής με την έννοια θα πάρω μια απόφαση μετά από 40 χρόνια. Γιατί αυτοί οι δύο εδώ έχουν πολύ αργό χρόνο. Άρα στο θέμα το οποίο σας απασχολεί μπορεί να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Εδώ τώρα βέβαια το άλλο που λέει είναι ότι τα πλούτη είναι ένα χαρούμενο μυαλό. Θέλει να πει ότι όταν υπάρχει ηρεμία γενικότερα στη ζωή, όταν περνάτε εσείς μέσα σας αισθάνεστε γενικότερα καλά, όταν δεν υπάρχει βιασύνη. Γιατί αυτό λέει, όταν υπάρχει ένα ήρεμο μυαλό, σκέφτεται καλύτερα, αισθάνεται καλύτερα ο άνθρωπος και τότε μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία του να πάρει πιο καλές αποφάσεις. Αυτή η βασίλισσα και αυτός εδώ πέρα ο υπότης, αυτός εδώ δεν σας προετοίμασε, αυτός εδώ μιλάει για ζήλια. Αυτοί εδώ πέρα οι δύο σας προετοιμάζουν για να πάτε να συναντήσετε αυτόν εδώ πέρα το βασιλιά. Είναι μια προετοιμασία λοιπόν για εσάς, είναι μια περίοδος προετοιμασίας και πρέπει να προετοιμαστείτε ρεαλιστικά, να προετοιμαστείτε σωστά, πρακτικά και να δείτε ποια είναι εκείνα τα σημάδια, τα σημεία τα οποία χρειάζεται εσείς να δείτε, να βελτιώσετε για να μπορέσετε σε αυτό το οποίο σας απασχολεί, στο ερώτημά σας, έτσι. Και που έβαλα και εγώ το ερώτημα, για να προχωρήσει και να πάτε μετά στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς να σας δώσει τα φώτα του και να σας συμβουλέψει και να σας δώσει την τελική συμβουλή. Για να πάμε όμως να δούμε τώρα εδώ το βασιλιά. Τι έχει να πει. Από πίσω βέβαια κρύβονται δύο. Κυρίως είναι ο υδροχόος
Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο, διότι από πίσω κρύβεται και ένας εγώκερος. Θα μου πείτε, τι δουλειά έχει τώρα ζώδια του αέρα με τον εγώκερο κτλ. Είναι καρμικά, είναι διάφορα. Εδώ μην σας απασχολεί, απλά πάρτε το νόημα. Γράμματα νι και δέλτα. Ένας πολύ ισχυρός, ένας πολύ δυνατός βασιλιάς, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ σκέψη, πολύ πρακτικό μυαλό, σκέφτεται με την ταχύτητα του φωτός, πάρα πολύ έξυπνος και πανούργος βέβαια, σκέφτεται και πάρα πολύ πονηρά και βεβαίως υπάρχει ο αριθμός 51 από πίσω, το 5 και το 1, υπάρχει ο αριθμός 6 αν κάπου σας κάνει κάτι και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς, αν τον εκνευρίσετε μπορεί να γίνει εχθρός. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, αν, λέω τώρα παράδειγμα, αν είναι ένας προϊστάμενος, αν τον τζιγκλάτε και δεν κάνετε αυτό που σας έχει πει σαν εντολή, ας το πούμε, γιατί αυτό σημαίνει και εξουσία. Αυτή εδώ πέρα, οι βασιλιάδες σπαθί των σπαθιών σχετίζονται και με εξουσίες. Σχετίζονται με τίτλους. Διευθυντής, προϊστάμενος, στρατιωτικά σώματα, το ένα το άλλο, με λογιστικά, με δικηγόρους, με οτιδήποτε. Γιατί αυτό σημαίνει και νομικά. Και λέει εδώ, το λέει ο νόμος. Ξεγέλασε στον νόμο, αρχίζει και κάνετε τις ερωτήσεις. Δηλαδή, όταν πάτε να τον συναντήσετε στο αίτημα, δηλαδή πάτε, το λέμε συμβολικά τώρα, πάτε να τον συναντήσετε με το αίτημά σας, εδώ αυτός κάθεται και λέει, και βγάζει και λέει, είσαι σύμφωνα με τον νόμο. Βέβαια υπάρχει ένα αρνητικό. Αυτό εδώ πέρα, αντί να λέει για τον νόμο, μπορεί να πει και το αντίθετο. Πάμε να ξεγελάσουμε το σύστημα. Το νόημά του λέει ότι θέλει πραγματικό κουράγιο να βλέπει τα γεγονότα. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν εδώ, αυτό το οποίο, για το οποίο σας προτρέπει, σας λέει βλέπεις τα γεγονότα όπως είναι. Πολύ αυστηρά. Σε προετοιμάσανε, σου δώσανε εφόδια αυτοί οι δύο εδώ. Όμως για να τα καταφέρεις, λέει εδώ, πρέπει να πάρεις ένα μάθημα. Οι βασιλιάδες μιλάνε για μάθημα. Και λέει λοιπόν, μπορείς να τα καταφέρεις. Μπορείς να δεις τα γεγονότα όπως είναι. Ρεαλιστικά, πρακτικά και ψυχρά καμιά φορά. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς, ο οποίος συγχρόνως είναι με τον εγώκερο και τον υδροχό, κάνει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό, είναι η γη και αέρας. Από τη μία, κάθεται στο θρόνο του, κοιτάξτε, κάθεται πάνω στη γη, πάνω σε ένα πέτρινο κομμάτι, που είναι ένα εγωκερίσιο, δηλαδή μια εγωκερίσια ποιότητα, και από την άλλη έχει μια πολύ δυνατή σκέψη και θέλει και εδώ να μάθει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Σαν να σας μιλάει, να σας έδινε μια συμβουλή, θα σας έλεγε τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Τι είναι σημαίνει για σένα αλήθεια, τι σημαίνει για σένα ψέμα. Τι σημαίνει για σένα αυτή η κατάσταση, τι είναι, τι υπάρχει από πίσω, τι κρύβεται, αρχίζει και κάνει ερωτήσεις, αρχίζει και κάνει πρακτικές ερωτήσεις. Γι' αυτό είναι και ένας δυνατός βασιλιάς, διότι έχει τη δύναμη να κάνει και ερωτήσεις δύσκολες. Έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει κόσμο, έχει το σθένος να πάει και σε ανθρώπους ιδίους, δηλαδή βασιλιάδες, ή και πιο πάνω από αυτό, και σαν έναν αυτοκράτορα, ας το πούμε, και να τους μιλήσει με δύναμη, με τη δύναμη του λόγου. Εδώ λοιπόν έχουμε, αν παρατηρήσουμε, έχουμε μια ισορροπία. Έχουμε δηλαδή 1-2 χαρτιά, τα οποία είναι λόγια, επικοινωνία, έκφραση, και 2 χαρτιά, τα οποία είναι γη. Επικοινωνία λοιπόν, λόγια, επιχειρήματα, μέσα από πρακτικότητα, μέσα από έναν ρεαλισμό και μέσα από αλήθειες. Δηλαδή, δεν θα επικοινωνήσετε αυτό το οποίο σας απασχολεί, μπορεί να είναι ένας έρωτας, μπορεί να είναι μια αγάπη, ένας άνθρωπος, στον άνθρωπο που σας απασχολεί, ό,τι και να είναι, είτε είναι προϊστάμενος, είτε είναι η ξαδέρφη σας, είτε είναι ο άνθρωπός σας κτλ. Θα πάτε να μιλήσετε με πρακτικότητα. Να το φέρω λίγο και σε μένα που έχω το κανάλι, γιατί επέλεξα και, το τρίτο deck. Σημαίνει λοιπόν ότι τα λόγια, βεβαίως σημαίνει ότι υπάρχει το σθένος και η δύναμη, που για να κάνεις ένα κανάλι χρειάζεται και, εν πάση περιπτώσει, μια διαδικασία, χρειάζεται ένα σθένος, μια επιμονή κτλ. Γιατί έχει και επιμονή, και βέβαια εννοείται και το πρακτικό κομμάτι. Η υλοποίηση του πρακτικού κομμάτιου. Τι θα πεις. Και επειδή με έχετε ρωτήσει, εδώ τώρα κολλάει και το εξής, το ωραίο, και θα σας το αποκαλύψω για μένα, έτσι, να το αποκαλύψουμε γι' αυτό. Έχω Ερμή, μάλλον έχω Διδύμους, έχω
Γιατί ναι, βγήκαν αυτά τα χαρτιά, έχω ερμή στον εγώκερο. Δηλαδή, φαίνεται πώς φαίνεται εγώκερος εδώ, πόσο εγωκερήσιο είναι αυτό και βέβαια ορμής που έχει να κάνει με την επικοινωνία και με την έκφραση και γι' αυτό υπάρχει αυτό που λέτε και εσείς, η ηρεμία του λόγου, η αυτοσυγκράτηση, η δομή, η ροή όσον αφορά για μένα. Έτσι σαν ένα παράδειγμα δηλαδή. Όμως, ερχόμενοι σε εσάς, στη δική σας την περίπτωση, αυτό που χρειάζεται εσείς να κάνετε, να δείτε, να ελέγξετε, να αντιθασεύσετε, είναι το χάρισμα της επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Το χρησιμοποιούμε όχι για κακό σκοπό, το χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Πώς θα επικοινωνήσουμε στον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει, τι επιχειρήματα θα πούμε, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε έξυπνες τοποθετήσεις ώστε ο άνθρωπος να αρχίσει να καταλαβαίνει, να αφυπνίζεται, πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε έναν δύσκολο προϊστάμενο, πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε μια περίεργη κατάσταση στην οποία ζούμε και χρειάζεται να επικοινωνήσουμε με κάποιους ανθρώπους και να πούμε το πρακτικό κομμάτι. Αυτός εδώ πέρα όχι και τόσο, μαθαίνει, αλλά αυτός εδώ πέρα όμως κάνει πολύ σωστή επιλογή λέξεων. Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει ποτέ, εγώ έχω πετύχει ανθρώπους όπου δεν θα πούν πολλά. Κάθονται στο γραφείο τους, τους λες, και ύστερα σου λένε δύο πράγματα, απαντάνε συνήθως με μια ερώτηση, αλλά είναι τόσο κέρια και τόσο βαθύτατη, που μένεις αποσβολωμένος, αποσβολωμένη και λες πραγματικά τι είπε τώρα και σε βοηθάει. Μπορεί να είναι «Οκ, και τώρα τι θα κάνεις», ας πούμε. «Ναι, έγινε, τώρα τι θα κάνεις». Το έχεις σκεφτεί. Και από εκεί να αρχίσει να ξεκινήσει μια ολόκληρη ιστορία για εσάς, μια αφύπνιση. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι έρχονται ως βοήθεια. Γιατί εδώ είπαμε για βοήθειες, έτσι, για να βοηθηθείτε. Και αυτός ο βασιλιάς λοιπόν εδώ πέρα είναι πολύ δυνατός, πολύ ισχυρός και βέβαια μιλάει για πρακτικότητα. Και μιλάει για αυτοπεποίθηση και δύναμη. Ωραία λοιπόν, αυτό. Αλλά θέλει προσοχή, προτού το ολοκληρώσω, θέλει προσοχή μην τον κάνετε εχθρό γενικά, γιατί εδώ μιλάει για μαθήματα. Οπότε εκεί που θα πάτε, αυτό που σας απασχολεί μπορεί να είναι ο σύντροφός σας, έτσι, ή μπορεί να είναι ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει. Μην πάτε με τον τζαμπουκά. Αυτό συμβουλεύουν αυτοί οι δύο. Αυτός εδώ λέει πήγαινε όρμα. Εδώ λέει όχι, μην πας με τζαμπουκά. Φτιάξε τη σκέψη σου. Βάλτε σκάτω, τοποθέτησέ τες και δες πώς θα πας. Τι ζητάει αυτός εδώ πέρα και τι είναι το βαθύτερο κομμάτι το οποίο ψάχνει. Άρα, σε αυτά τα οποία σας απασχολούν, φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το βασιλιά σπαθί, ο οποίος μιλάει για αυτοπεποίθηση, μιλάει για δύναμη και φυσικά να βλέπεις τα γεγονότα όπως είναι ρεαλιστικά και βεβαίως εννοείται τι θα σέβουμε και το συναίσθημα. Πάμε στο επόμενο deck για όσους επέλεξαν το τέταρτο deck. Λοιπόν, ένα λεπτό. Έχουμε λοιπόν εδώ έναν ακόλουθο νερού, κούπα. Έχουμε έναν υπότι φωτιά. Έχουμε μία βασίλισσα σπαθί και έχουμε και έναν εδώ βασιλιά γης, για να τα φέρω λίγο πιο κοντά. Στο θέμα το οποίο σας απασχολεί, όποιο και να είναι αυτό. Πάμε εδώ στο μάθε. Ο ακόλουθος λέει, μάθε λοιπόν αγαπημένη μου, ότι. Εδώ από πίσω κρύβεται ένας λέων και βέβαια αφορά ζώδια του νερού, σκορπιός, ιχθύς και καρκίνους, ο αριθμός 40 και βεβαίως το λάμδα και το β. Εδώ είναι καλή κάρτα. Φέρνει καλά μηνύματα. Μπορεί να αφορά και παιδιά. Εδώ είναι, άμα τον παρατηρήσετε, είναι καλοσυνάτος αυτός ο νέος εδώ πέρα. Κοιτάξτε τη μορφή του, είναι πολύ ευγενική και καλοσυνάτη. Μιλάει για ευγένεια, μπορεί να είναι ίσως τα παιδιά σας, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος γενικότερα φέρνει τα χαρμόσυνα νέα, φέρνει τα ευχάριστα νέα, φέρνει και τις επιτυχίες. Πολύ καλή τεχνική φύση και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, κεντρικοί ίσως καμιά φορά, με τη συμπεριφορά τους λίγο, με το αυτό τους, όπως είναι, όπως ντύνονται, όπως, να τους θεωρούμε κεντρικούς, αλλά έχουν μια πολύ βαθύτητα και μια πολύ όμορφη ψυχή. Μπορεί να είστε και εσείς. Το μήνυμα λοιπόν που μεταφέρει είναι το ένστικτο της καρδιάς. Θέλει εδώ να πει ότι μαθαίνεις για την κατάσταση την οποία σε αφορά μέσα από το ένστικτο της καρδιάς.
μέσα από εκεί θα ξεκινήσεις, μέσα από εκεί θα προχωρήσεις και από εκεί μετά θα μπορέσεις να κάνεις την υπόλοιπη διαδρομή σου για να φτάσεις στους υπόλοιπους, στην υπόλοιπη απλή. Στους υπόλοιπους βασιλείς, ας το πούμε, βεβαίως, βεβαίως που θα φτάσεις εδώ στο βασιλιά γης όπου κάτι έχει να σου πει. Αλλά εδώ ξεκινάμε με ένστικτο. Τι λέει το ένστικτο σε αυτή την περίοδο και τι βοήθειες παίρνεις. Συνεχίζουμε τώρα. Εδώ τώρα έχουμε, βέβαια εδώ έχουμε πολλές αναλλαγές. Εδώ έχουμε νερό, εδώ έχουμε ισορροπία. Εδώ έχουμε νερό, έχουμε φωτιά, έχουμε αέρα και έχουμε και γη. Και τα τέσσερα στοιχεία είναι σε μια ισορροπία. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι στην κατάστασή σας έχετε τη δυνατότητα λίγο να το εξισορροπήσετε. Έρχεται εδώ ο υπότης που σημαίνει γρήγορα. Εδώ λέει κάνε γρήγορα. Κάνε κάποια πράγματα. Είναι καλός, αξιόπιστος, ένας φίλος ο οποίος μπορεί να σας αγαπάει. Υπάρχει από πίσω ο αριθμός 2 και 5. Αφορά βέβαια στο γράμμα κυρίως το β και το ε. Το ξώτης, κυρίως το ξώτες, αλλά βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς, συνήθως λέει ναι, συμφωνεί, είναι καλός. Ναι, καλός λοιπόν, αξιόπιστος, είναι εκεί, έρχεται να βοηθήσει και έχουν το ίδιο όραμα γιατί είναι μαζί εδώ πέρα. Αλλά βέβαια αποφεύγουν αυτή τη βασίλισσα για κάποιο λόγο, θα το δούμε μετά. Αλλά για να δούμε εδώ τι έχει να μας πει. Αυτός εδώ πέρα ο υπότης που λέει είναι ότι το ταξίδι ξεκινά όταν έχεις νέα ματιά. Ή νέα μάτια, με την έννοια τα μάτια να βλέπω διαφορετικά τα πράγματα, ή μία νέα ματιά στην κατάσταση την οποία σε προβληματίζει. Εδώ βέβαια λέει δράσε γρήγορα. Μπορεί να σημαίνει μετακίνηση, σημαίνει κίνηση γενικότερα, πρόθεση, κάνε πράγματα, μη μένει στάσιμο, στάσιμη. Κάτι πρέπει να γίνει λέει εδώ πέρα. Και αυτό μπορεί να προέρχεται από κάποιον φίλο, φίλη ή ακόμα και από μένα που αυτή τη στιγμή κάνουμε το ρίξιμό μας και λέει ρε παιδί μου ότι okay, κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως πρέπει ζυμώσεις, κάπως να ζυμωθούν οι καταστάσεις και κάπως πρέπει εσύ να οδηγήσεις τα πράγματα. Εδώ τώρα έχουμε μία βασίλισσα πολύ δυνατή. Είναι αντίζηλος. Μπορεί να είναι μία αντίζηλος. Μπορεί να είναι μία γυναίκα η οποία δεν τυχονεύεται ή μπορεί να μπει και σφίνα. Έχει μπει σφίνα εδώ και φυσικά είναι ότι διεκδικεί αυτόν εδώ πέρα. Από πίσω κρύβεται το ζώδιο της Παρθένου, το καρμικό ας πούμε. Είναι ένας ζυγός κυρίως, ζυγίνα δηλαδή, και βέβαια εννοείται ότι αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, δήμους και υδροχόους. Έχει το 5 και το 2, γράμμα μ και γάμα και β βέβαια. Αυτή μπορεί να γίνει πολύ κακίστρο και επίσης μπορεί να μεταφέρει πολύ περίεργα και άσχημα λόγια σε αυτόν τον βασιλιά εδώ. Φήμες οι οποίες δεν ισχύουν αλλά δεν έχει κανέναν ενδιασμό, δεν μασάει να το κάνει, δεν την ενδιαφέρει. Αυτή η βασίλισσα βέβαια εδώ μιλάει και λέει να χαίρεσαι γενικά με ό,τι έχεις. Πολλές φορές πρέπει, όπα, και είναι και τόσο παράξενη και στριφνή που γύρισε και ανάποδα μάλιστα. Λοιπόν, τυχαίο δεν νομίζω. Εδώ αυτή η βασίλισσα λέει ότι ξέρεις κάτι πρέπει να, σαν ένα μήνυμα, το θετικό μήνυμα, είναι ότι ξέρεις κάτι πρέπει να χαιρόμαστε με αυτά που έχουμε, την υγεία μας, το σπίτι μας, το αυτοκινητάκι μας, το ένα το άλλο, τους φίλους μας, που τρώμε, που περνάμε καλά, που ρε παιδί μου έχουμε εκείνο, έχουμε τ' άλλο, κάνουμε. Είναι ένας τρόπος. Αλλά αυτό εδώ πέρα το μήνυμα, γι' αυτό και το έχω γράψει, να χαίρεσαι με ό,τι έχεις, μπορεί να γίνει και κοινικό. Προσέξτε πώς θα το πω τώρα. Θα πάρω το καλλιτεχνικό μου, το ηθοποιικό και θα πω να χαίρεσαι με ό,τι έχεις. Έχει τελείως διαφορετική χρειά και τελείως διαφορετικό ρυθμό από το ναι, να χαίρεσαι με ό,τι έχεις και να χαίρεσαι με ό,τι έχεις σε αυτή τη ζωή. Να το πεις έτσι δηλαδή ψυχρά, ας πούμε, και κοινικά. Γιατί αυτή αυτό κάνει. Βέβαια είναι πολύ δυνατή. Είναι μια δασκάλα κι αυτή, έχει πολλά πράγματα να μάθει κάποιος από αυτήν εδώ πέρα, πολύ ισχυρή, έχει μεγάλη διέστηση, καταλαβαίνει τι της γίνεται, αλλά γίνεται πολύ χειριστική. Πάρα πολύ χειριστική. Και τι σημαίνει, γι' αυτό έχει γυρίσει και την πλάτη στις πολύ αγνές καλές προθέσεις που μπορεί εσύ να έχεις, εσείς να έχετε, το λέω εσύ έτσι σαν αυτό για καλύτερη αποτύπωση,
Και βεβαίως προσβλέπει στην εξουσία, στο χρήμα, στον τίτλο, στη δύναμη, στα παρασκήνια και σε όλα αυτά εδώ πέρα. Δεν σε προετοιμάζει. Οπότε στο θέμα το οποίο σας απασχολεί μπορεί να είναι μια μητέρα, μπορεί να είναι μια αντίζηλος, μπορεί να είναι μια προϊσταμένη, μπορεί ένας άνθρωπος γενικότερα, ο οποίος όμως δεν είναι εκεί για να σας βοηθήσει, μπορεί να δείχνει ότι θέλει να σας βοηθήσει, αλλά είναι όμως, θέλει προσοχή, θέλει μεγάλη προσοχή. Και πάμε στο βασιλιά. Ο βασιλιάς, είπαμε, μιλάει για έλεγχο, τι μπορείς να ελέγξεις, λέει, αυτό είναι το ερώτημά του, και βεβαίως εννοείται τι μπορείς να καταφέρεις και τι μάθημα έρχεται για σένα αυτή την περίοδο. Αφορά κυρίως τον Ταύρο, Παρθένος βέβαια, και βεβαίως και τον εγώ καιρό, αλλά κυρίως Ταύρος Παρθένος είναι τα πρώτα δύο ζώδια τα οποία αφορά, γράμμα νι δέλτα, από πίσω κρύβονται οι αριθμοί 6 και 5, που μας κάνει και 11 βεβαίως. Ό,τι χρειαστείτε για περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα νούμερα και αυτούς τους αριθμούς, μπείτε στο site μου, εκεί υπάρχει μια πλήρης περιγραφή. Σας είπα, έχω κάνει και μια ανανέωση στο site, μπορείτε να το δείτε, και λέει εδώ ο χαρακτήρας και όχι ο πλούτος. Εδώ είναι στο θετικό του. Στο αρνητικό του είναι το αντίθετο. Είναι ο πλούτος και όχι ο χαρακτήρας. Γιατί αυτό είναι εδώ πέρα, τον ενδιαφέρουν μόνο τα πλούτη και γι' αυτό δεν κοιτάζει τη βασίλισσα αυτή, κοιτάζει μόνο προς τα πλούτη. Πάμε όμως να δούμε τι έχει να μας πει στο θετικό κομμάτι. Στο θετικό κομμάτι λέει εδώ ότι στη ζωή μας φτιάχνουμε χαρακτήρα. Στη ζωή μας φτιάχνουμε, και μάλιστα ταιριάζει και με ένα βιντεάκι που έφτιαξα τώρα πρόσφατα, αυτό με το motivation, δηλαδή με την κινητοποίηση, με το κίνητρο και τα θετικά λόγια. Θα φτιάξω και άλλα γιατί μου αρέσουν. Ασχέτως αν τα views είναι πιο χαμηλά, δεν με νοιάζει αυτό. Εγώ το κάνω γιατί περνάμε καλά και όμορφα. Λοιπόν, εδώ τώρα λέει αυτός ο βασιλιάς ότι στο θετικό είναι ο χαρακτήρας, στο αρνητικό είναι ο πλούτος. Δεν σημαίνει ότι θα παρνηθούμε τον πλούτο, δεν σημαίνει ότι δεν παλεύουμε για τα λεφτά. Όχι, όχι, όχι. Εδώ όμως αυτός για να φτάσει εκεί έφτασε και με δόλιους τρόπους. Έφτασε και με δύσκολους τρόπους. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι? Οριμότητα. Ξέρεις τι σου μιλάει αυτός ο βασιλιάς εδώ? Για οριμότητα. Στο θέμα, λέει, το οποίο σε απασχολεί, όποιο και να είναι αυτό, παίζει ρόλο η οριμότητα. Παίζει ρόλο πόσο όριμος, όριμη είσαι να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις, πόσο όριμος, όριμη είσαι να αντιμετωπίσεις αυτήν εδώ πέρα και βεβαίως να έχεις την ισορροπία σου, να έχεις την καρδιά, να έχεις την ορμή σου, αλλά λέει πόσο όριμος είσαι τελικά αυτή την περίοδο για να τα καταφέρεις. Λες, ας πούμε, θες να κάνω, να πω ένα παράδειγμα, για να το καταλάβετε. Λέμε, ας πούμε, θέλω να κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα στον έρωτα. Πόσο όριμη ή όριμος είσαι αυτή την περίοδο? Ναι, ναι, υπάρχει από μέσα μας η διάθεση να γνωρίσουμε, να κάνουμε ένα φύγμα από τα παλιά, το παρελθόν, να το σβήσουμε, να το κάνουμε, να το αλλάξουμε, να αισθανθούμε, να κάνουμε, ναι, ναι, αλλά. Πόσο όριμος, όριμης, λέμε ένα άλλο παράδειγμα. Να αλλάξω εργασία, να φύγω από εκεί που είμαι, είναι χάλια το περιβάλλον, ναι, χάλια, υπάρχει ο ένας, στάβει τον άλλο, ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει, είναι μαθήματα αυτά, αλλά πόσο όριμος, όριμη είσαι τελικά να πας στην άλλη εργασία? Γιατί, εάν πας στην άλλη εργασία και δεν έχεις προετοιμαστεί, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, αν δεν έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα, τα ίδια θα αντιμετωπίσεις. Ακριβώς τις ίδιες καταστάσεις. Πόσο όριμα και συγκρατημένα και συγκροτημένα και με σοβαρότητα, γιατί από πίσω υπάρχει και ο Κρόνος, γιατί η Γη έχει και την Κρόνια επιρροή, γιατί είναι ο Ταύρος, είναι ο Παρθένος, γιατί εδώ μιλάει για ασφάλεια, μιλάει για ανάλυση. Μπορείς όριμα λοιπόν να φερθείς. Λέει εδώ ο Ταύρος, ναι, αναζητάς την ασφάλεια. Ο Ταύρος λέει γιατί είναι το ζώδιο που αναζητά την ασφάλεια. Αναζητάς την ασφάλεια στο περιβάλλον σου. Είτε στα αισθηματικά, είτε στα επαγγελματικά. Οκ, θεμητό. Και έρχεται ο Παρθένος και λέει εδώ πέρα. Το έχεις αναλύσει. Το έχεις σκεφτεί καλά. Έχεις σκεφτεί εκεί που είσαι ή εκεί που θες να πας. Έχεις σκεφτεί αυτόν τον άνθρωπο που θα σου φέρεται. Θα είναι ένας ακόμα σαν τους άλλους. Είδατε πόσο βαθύτητα πηγαίνει με αυτό το ωραίο ρίξιμο. Και βεβαίως έχει σοφία και επιρροή αυτός ο άνθρωπος. Και μπορεί να γίνει μια πολύ δυνατή υποστηρικτική ενέργεια για εσάς. Μπορεί να γίνει πολύ καλός. Μπορεί να γίνει πολύ έτσι επίσης και... Εντάξει, έχει το στυλ του που είναι και λίγο αδιάφορο, αλλά δεν είναι αυτό. Έχει και ένα έτσι μια σοβαροφάνεια καμιά φορά και ένα κομπάσμα, αλλά... Βοηθάει όμως. Ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι πολλές φορές, και έχει συμβεί αυτό, όχι πάντα, αλλά γίνεται, δεν έχει πετύχει πολλές φορές να έχουν κάποιους ανθρώπους που κομπάζουν, κάνουν, λένε, έχουν μια έπαρση, μια λαζονία, γιατί την έχει την λαζονία αυτός εδώ. Αν τον παρατηρήσετε, έχει την λαζονία, έτσι, γιατί είναι ένα καθρέφτης με εδώ, και αυτή έχει μια λαζονία και αυτός εδώ πέρα. Αλλά σου πετάνε μια λέξη
Σου πετάνε ένα επιχείρημα, κάτι σου λένε, και λες ρε παιδί μου, ναι, σαν να έχει δίκιο εδώ. Και τσακ, λες τώρα, αμφιβάλλεις, λες τώρα, είναι ή δεν είναι αυτός, είναι. Αυτό κάνουν. Αλλά αυτός ο βασιλιάς όμως έχει πολύ μεγάλη δύναμη, έχει πολύ μεγάλη επιρροή, έχει και σοφία, γιατί έφτασε εκεί που έφτασε. Δεν έχει σημασία αν έφτασε. Εντάξει, για την ώρα λέμε. Δεν το εξετάζουμε αυτό αν έφτασε με πονηρό σκοπό. Έφτασε εκεί που έφτασε με το δικό του στυλ, με το δικό του τρόπο. Δεν ήταν εύκολος, ήταν πολύ δύσκολος, αλλά έφτασε όμως. Απέκτησε σοφία, απέκτησε εμπειρίες. Και ποιο είναι το νόημα? Εμπειρίες, λέει εδώ. Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, για σένα λοιπόν που έχεις επιλέξει το τέταρτο deck, αυτό για το οποίο μιλάει λοιπόν εδώ πέρα αυτός ο βασιλιάς, είναι το κομμάτι της σοφίας η οποία αποκτήεται μέσα μόνο από την εμπειρία. Οπότε, φτάνουμε λοιπόν στο τέλος και λέμε ότι ναι, δίνω σημασία στην καρδιά και στη διέστηση, ναι, έχω την ορμή, έχω φίλους που μπορώ να στηριχθώ και να με συμβουλέψουν σωστά, ναι, έχω και κάποιους, κάποιες οι οποίοι με ανταγωνίζονται, μπορώ όμως με τον κατάλληλο τρόπο και τα κατάλληλα λόγια και τη σοφία που θα αποκτήσω να τους αντιμετωπίσω, να τους χειριστώ και να πω τα κατάλληλα πράγματα όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Και τέλος, όταν έρθω να συναντηθώ με αυτόν εδώ πέρα, που είναι μια κατάσταση, ένα πρόσωπο ή οτιδήποτε, τότε ωριμότητα. Με ωριμότητα, με σύνεση, σοβαρότητα, θα πετύχω το σκοπό μου. Ωραία λοιπόν, να το μαζέψω. Να τους βάλω εδώ πέρα όλους και τους τέσσερις. Εννοείται ότι 2 λεπτάκια και ολοκληρώσαμε. Να σας πω το εξής, ότι εννοείται για τους καινούριους τους συνδρομητές που με είδαν για πρώτη φορά, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μου, να τα λέμε, να περνάμε όμορφα, δες και τα υπόλοιπα βιντεάκια. Για τους συνδρομητές οι οποίοι ήσασταν εδώ πέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα καλά σας λόγια, πάντα με συγκινείτε και εγώ θέλω να κάνω και όμορφα πράγματα τα οποία και βέβαια προσωπικά μου αρέσουν εμένα, γιατί έχω επιλέξει, λέω για μένα προσωπικά, προς Θεού μην γίνει καμία παρεξήγηση, προσωπικά έχω επιλέξει να κάνω ρηξίματα, βίντεο και πράγματα ανεξάρτητα εάν τα views θα πάνε καλά ή όχι. Δεν λέω ότι έχω παράπονο. Απλά λέω ότι θα κάνουμε αυτά τα οποία διαισθανόμαστε, περνάμε ωραία, περνάμε καλά και έχουν και κάποια αξία. Λοιπόν, και μέσα από αυτό λοιπόν θέλω να σας πω ότι επίσης να πάτε, να μπείτε στο site μου, στο οποίο έχω φτιάξει 3 κάρτες, τις οποίες τις έχω ανανεώσει. Μία κάρτα, η οποία είναι καινούριο, είναι μια καινούρια δουλειά η οποία έχει γίνει. Μπορείτε και εκεί με μία κάρτα να πάρετε πολύ σημαντικές πληροφορίες, έτσι και για εμπειρία και για έμπνευση και για χαρά και για να περάσετε καλά. Και εννοείται βεβαίως ότι υπάρχει και το μαντίο, online μαντίο, πάρτε και από εκεί όμορφες πληροφορίες, έμπνευση, όμορφα πράγματα, δείτε τι σας αφορά. Εννοείται πάντα, πάντα όμως ότι η δική μας η ενέργεια, η δική μας πρωτοβουλία, η δική μας ελεύθερη βούληση είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω από ταρό, είναι πάνω από αστρολογία, είναι πάνω από αριθμολογία, διότι η ελεύθερη βούληση είναι πανίσχυρη και είναι πάνω ακόμα και από τους ανθρώπους. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα, αλλά σας το λέω έτσι σαν μια κατεύθυνση, ας το πούμε, και σε μια δήλωση. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ακόμα μια φορά εδώ, συντροφιά, να κάνουμε όμορφα πράγματα. Ετοιμάζω και άλλα πράγματα και εννοείται, ετοιμάζω και ένα άλλο motivation video, ετοιμάζω κι άλλο, θα δείτε και εκεί με ωραία μουσική, με πολύ ωραία λόγια, να το βλέπετε όποτε θέλετε, να σας δίνει έμπνευση, να σας δίνει δύναμη και εννοείται ότι ετοιμαζόμαστε και ετοιμάζομαι εγώ και για επόμενα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.